Σεβασμιότατε, άγιοι πατέρες, κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριε Πρίτανη, φίλοι συνάδελφοι δήμαρχοι, κύριοι πρώην δήμαρχοι της πόλης μας, κυρίες και κύριοι περιφερειακοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι της πόλης μας, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία, για τη στήριξή σας σε όλο αυτό το διάστημα, γεγονός που μας τιμά, αλλά και μας οπλίζει δύναμη ώστε να αγωνιστούμε για το καλύτερο αύριο της πόλης μας με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο. Πριν μιλήσω για εμάς και για την πόλη μας, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στους εκλεκτούς φίλους και συναδέλφους τελωνιακούς που αγκάλιασαν το εγχείρημά μου από την πρώτη στιγμή, με στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις για αυτό που προσπαθούσα να πετύχω. Και πάλι τους ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Δίωξης, στο οποίο έχω την τιμή να υπηρετώ. Η σημερινή μέρα για μένα, αλλά και για όλους τους συνεργάτες μου, είναι μια μέρα γεμάτη συγκίνηση και τιμή. Αλλά ακόμη μεγαλύτερη είναι η ευθύνη να φανώ άξιος της εμπιστοσύνης σας, αλλά και η ανάγκη να μπορώ να σας κοιτάω κάθε μέρα στα μάτια. Τη σοβαρότητα της κατάστασης, μια τέτοια ημέρα πανηγυρική δεν προσφέρεται για αναλυτικές ομιλίες σχετικά με την κατάσταση των οικονομικών του Δήμου, την οποία παραλαμβάνουμε. Άλλωστε, θα διεξαχθεί ενδελεχής έλεγχος και όταν έχω μια καθαρή εικόνα θα μιλήσω σε αυτή στους δημότες μας με στοιχεία και τεκμήρια. Παρά το γεγονός ότι αναλαμβάνουμε χωρίς να μας έχουν δοθεί τα στοιχεία που χρειαζόμαστε, εμείς δεν θα κρυφτούμε πίσω από αυτό και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να συμμαζέψουμε την πόλη όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ήδη από τον πρώτο καιρό οι αλλαγές θα είναι εμφανείς και ουσιαστικές. Οι εποχές που η διοίκηση ήταν αποξενωμένη από τους δημότες έχει παρέλθει. Η πόρτα του γραφείου μου και των συνεργατών μου θα είναι πάντα ανοιχτή. Το είχα πει προεκλογικά, το λέω και τώρα, θα το δείτε σύντομα και στην πράξη. Στη δικιά μου θητεία η διοίκηση θα ξεκινάει από τις γειτονιές και θα τελειώνει στις γειτονιές. Εμείς ζούμε εδώ, έχουμε φτιάξει τις ζωές μας εδώ, βιώνουμε τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες καταστάσεις με εσάς και αυτά τα προβλήματα θέλουμε να τα λύσουμε με όλους εσάς. Οι προτεραιότητες που θέτουμε είναι η καθαριότητα, το πράσινο, τα σχολεία, οι παιδικές χαρές, η κοινωνική, πολιτική και η καθημερινότητα του πολίτη. Τα όπλα μας για να πετύχουμε στους στόχους μας είναι τρία. Πρώτον, το πρόγραμμά μας το οποίο ενέκριναν οι συμπολίτες μας. Δεύτερον, η θέλησή μας και η σωστή μας προετοιμασία. Και τρίτον, κάθε φιλαδελφιώτης, κάθε φιλαδελφιώτησα, κάθε χαλκιδονιώτης, κάθε χαλκιδονιώτησα που θέλει να δει την πόλη του να αλλάζει, να εξελίσσεται, να καλυτερεύει. Οι πολίτες αυτής εδώ της πόλης, οι συμπολίτες μας, καθένας και κάθε μία, ανεξάρτητα από τα πιστεύω τους, τις απόψεις τους, τη θετική, η αρνητική εικόνα που έχουν για τη νέα διοίκηση του Δήμου,
είναι η πηγή προσπάθειας και μας δίνει ταυτόχρονα τη μεγάλη δύναμη. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, μαζί σας. Και αυτή είναι μία δέσμευση που δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο με λόγια. Προτιμώ να μιλήσω με έργα. Είμαι πολύ τυχερός που η διάρκεια της θητείας μου συμπίπτει με την επέτειο των 100 χρόνων από την οικοδόμηση της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Αγγιδόνας. Ενώ παράλληλα συμπληρώνονται τα 100 χρόνια και από την ίδρυση της ΑΕ, αυτή της παγκόσμιας κλίνης ομάδας που έχει διαστήθηκε την πόλη μας. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου και ως το 2027, 100 χρόνια μετά τη χρονιά που πρωτοκατοικήθηκε η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Χαλκιδόνα, θα ανακοινωθεί μια σειρά εκδηλώσεων και δράσεων τιμής της ιστορικής μνήμης στα γεγονότα που σημάδεψαν τον ερχομό των προσφύγων, αλλά και την ιστορική πορεία της αγαπησμένης μας πόλης στον πέρασμα των ετών. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ένα ευχάριστο γεγονός. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024 θα ξεκινήσει επιτέλους το αντιπλημμυρικό έργο της Οδού Στρα, που τόσα χρόνια ταλαιπωρεί την περιοχή και τους κατοίκους, και αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες μέσα από την καρδιά μου. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, να έχετε με υγεία και αγάπη για σας και τις οικογένειές σας. Ραντεβού στις γειτονιές της πόλης μας. Μαζί θα αλλάξουμε τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Θα την κάνουμε και πάλι πόλη της καρδιάς μας, την ωραία πόλη που αγαπήσαμε και που θα είμαστε περήφανοι για αυτήν. Να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά. Και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για μια ακόμη φορά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Θα είμαστε δίπλα σας από την πρώτη στιγμή. Θα το δείτε. Θα το δείτε πραγματικότητα. Να είστε καλά.